Και στα δύο τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ούτε στο χρόνο επίτευξης γωνίας, όλο και πιο πίσω πάει το πράγμα, αλλά και στο περιεχόμενο τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, εάν αυτά που ακούμε για τα αιτούμενα από τους θεσμούς είναι αληθινά. Το περιεχόμενο μένει να το δούμε πώς τελικά θα διαμορφωθεί. Διότι υπάρχουν κρίσιμες, λεπτές αλλά κρίσιμες ισορροπίες ανάμεσα σε αυτό το μείγμα των πολιτικών, των μέτρων που ονομάζουμε μέτρα και αντίμετρα. Ο χρόνος δε νομίζω ότι η αξία του και η κρισιμότητά του στην όλη συζήτηση έχει υπερδιωγκωθεί εις βάρος του περιεχομένου. Μιλούν όλοι για το χρόνο, αλλά υποτιμούν το περιεχόμενο. Και όταν πια υπάρξει αυτό το περιεχόμενο, τότε θα δούμε και ποιες θα είναι. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Οι στελέχες κυβέρνησης. Όχι, μιλάω για το δημόσιο διάλογο. Ο κύριος Τσακαλώτος δεν έλεγε ότι πρέπει το γρηγορότερο, το πολύ μέχρι. Άρα λοιπόν. Όλοι το λέμε αυτό. Έχει αλλά μια σημασία. Αν πάει πίσω, δεν είναι ένα κακό μήνυμα για την αγορά. Αλλά δεν βλέπουμε τις τράπεζες πώς λειτουργούν, αν φέρουν τα λεφτά, φεύγουν. Οι επενδύσεις πιθανόν να μην έρχονται. Αυτά που λέτε γιατί είναι απόλυτα σωστά. Άρα γιατί λέτε αλλά ότι δεν εξίσου, αλλά εξίσου κακό είναι να πάρουμε μέτρα τα οποία να ανακυκλώνουν. Πάμε να δούμε λοιπόν το περιεχόμενο, κύριε Σκουρλέτη. Πάμε να δούμε το περιεχόμενο. Δεν τα ξέρουμε ακόμα, είπατε. Ακριβώς. Εν το σύνολο. Έχει γυρίσει Παρασκευή βράδυ διαπραγματευτική ομάδα. Δεν έχει γίνει αυτή τη στιγμή κάποια συνολική επίσημη συζήτηση και ενημέρωση στο πλαίσιο της κυβέρνησης. Άρα έχουμε μια αναζητούμε μια λύση στο σύνολό της ή υπάρχει το ενδεχόμενο, το αγκάθι που λέγεται εργασιακά, να το αφήσουμε για αργότερα. Μα ακριβώς επειδή αναζητούμε μια συνολική λύση, δεν μπορούμε να αφήσουμε κάτι απ' έξω, διότι αυτό ακριβώς θα διατάρασε τις πολύ λεπτές ισορροπίες που υπάρχουν. Δεν μπορούμε δηλαδή να προσεγγίσουμε μόνο το θέμα του ασφαλιστικού ή των συντάξεων και να αφήσουμε έξω τα εργασιακά ή τα λεγόμενα αντίμετρα ή τα ενεργειακά. Μιλάμε για μια συνολική πολιτική όπου κάθε πλευρά της έχει τη σημασία της. Να δούμε όμως κάτι. Αν συμφωνήσουμε ότι δεν υπάρχουν ουδέτερα κοινωνικά μέτρα, δεν έχουμε τον κίνδυνο πια τα μέτρα που θα ληφθούν να εξαθλιώσουν, να εξαντλήσουν, διαλέξτε όποιο ρήμα θέλετε, ακόμα περισσότερο ήδη κοινωνικές κατηγορίες που ήδη έχουν πληγεί πάρα πολύ. Αυτός ο κίνδυνος υπάρχει αν ακριβώς το τελικό πακέτο δεν χαρακτηρίζεται από μια τέτοια ισορροπία, έτσι ώστε να μην υπάρχει ένα αντικοινωνικό τελικά. Τι θα κάνετε αν χαρακτηρίζεται από τέτοια ανισορροπία? Νομίζω ότι. Τι θα κάνει δηλαδή η κυβέρνηση? Το θέμα είναι να μην φτάσουμε εκεί πέρα. Σίγουρα. Και αν ήταν να αποδεχόμαστε μια τέτοια συμφωνία. Θα είχαμε καταλήξει, λέτε. Ακριβώς. Ως αντικοινωνικά ή ως φιλοκοινωνικά, δεν ξέρω, αδόκιμος ο όρος. Ποια είναι αυτά τα οποία χαρακτηρίζεται, δηλαδή. Αυτό που περιγράψατε και εσείς πριν από λίγο στην ερώτησή σας. Εάν έχουμε βάρη πάνω στους πιο αδύνατους οικονομικά, αυτό προφανώς είναι κάτι. Ξέρετε, που... γιατί υπάρχει πολλή συζήτηση, Υπουργέ, σε σχέση με αυτά τα αντίμετρα. Ποια θα είναι αυτά τα αντίμετρα? Έχουν ακουστεί διάφορα. Ο κόσμος έχει μπερδευτεί και σου λέει το εξής. Αν εμένα που είμαι ένας παίρνει πολύ μικρό εισόδημα, έχω μικρό εισόδημα. Και το κατεβάσεις ακόμα πιο κάτω για να πληρώνω φόρο. Και μειώσεις, για παράδειγμα, τον ένφια. Και εγώ δεν έχω κανένα περιουσιακό στοιχείο. Ποιο είναι το όφελος μου σε αυτή τη στιγμή? Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι όπως μεμονωμένα την προσεγγίζετε, μπορώ να συμφωνήσω ότι δεν υπάρχει όφελος. Αλλά επειδή πρόκειται για μια βεντάλια μέτρων, θετικών αντίμετρων, όπως για παράδειγμα οι επιδοτήσεις ενοικίου, έχουν ακουστεί για τον ένφια, για επιδόματα στους παιδικούς σταθμούς, τα σχολικά γεύματα. Όλα αυτά προφανώς δεν βλέπουν. Τα οποία θα εφαρμοστούν ταυτόχρονα, Υπουργέ. Θα εφαρμοστούν ταυτόχρονα. Ή στην περίπτωση που θα έχουμε τα αντίμετρα. Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι, και κάνοντας την εκτίμηση ότι τα μέχρι τώρα ψηφισμένα και εφαρμοσμένα μέτρα αρκούν για να πιαστούν οι στόχοι των συγκεκριμένων πρωτογενών πλεονασμάτων που έχουμε δεσμευτεί, τα επιπλέον μέτρα
θετικά και αρνητικά θα παρθούν και θα εφαρμοστούν ταυτόχρονα. Πάμε να δούμε για τώρα. Να υπάρχει, ναι. Για να υπάρχει ακριβώς αυτό το μηδενικό τελικά αποτέλεσμα. Γιατί τότε τι ήρθε να καλύψει η πρότασή σας ή η σκέψη σας προσωπική ότι πρέπει να υπάρξει ευρύτερη πλειοψηφία στην ψήφιση αυτών των μέτρων, που εκτιμήθηκε κατά κάποιους ότι πάνε να τους εμπλέξουμε, να τους βάλουμε συνένοχους, σε εισαγωγικά, ή εν πάση κάποιους άλλους ότι δεν είναι και τόσο ισχυρή η πεποίθηση ότι οι 153 καταρχήν δεν είχε καμία θεσμική διάσταση. Για πείτε. Δηλαδή οι 151 και μόνο, δεν είναι παραπάνω, αρκούν για να περάσουν. Και δεν υπάρχει. Πολιτική ήταν. Τι βάζατε λοιπόν με αυτή, με αυτή τη σκέψη? Πολιτική ήταν η προσέγγιση μου και η δήλωσή μου και θεωρώ ότι τελικά τροφοδότησε μία σειρά δηλώσεις από, από τον χώρο της αντιπολίτευσης που τελικά ανέδειξε όλες τις αντιφάσεις και κυρίως της Νέας Δημοκρατίας. Το κάνατε μπορείς, γι' αυτό? Δεν μπορείς. Δεν ήταν πραγματική σκέψη σας αυτό? Ήταν μια πραγματική σκέψη, ναι. Και ακριβώς ήταν ένα κάλεσμα για μια στάση ευθύνης του συνόλου των πολιτικών δυνάμεων. Ακολούθησε διότι όμως δεν και μπορείς, το διότι αυτή δεν μπορείς, διότι δεν μπορείς να ακολουθείς αυτό που πολύ εύστοχα είπε ο κύριος Μημαράκης να κάνεις τον τζάμπα μάκα. Ναι, αλλά ακολούθησε πίσω, δηλαδή, από την υπογραφή, πίσω από την υπογραφή, ναι, του Τσίπρα δεν μπορούν να κρύβονται όλοι οι υπόλοιποι και μάλιστα να λένε εδώ και μήνες υπογράψτε ό,τι σας φέρουν, μην διαπραγματεύεστε, και όταν έρχεται η ώρα της τελικής συμφωνίας να λένε «Α, εμάς δεν μας αφορούν αυτά, εμείς θα κάνουμε το δικό μας, δεν στηρίζουμε σε καμία περίπτωση, ανεξαρτήτως αν θεωρούμε σωστά ή όχι κάποια μέτρα». Αυτό είναι η πολιτική βαρύτητα. Αυτό που θα έχει ως βαρύτητα, ενώ η απόφαση αυτή δεν ήταν στη σκέψη σας όταν το είπατε αυτό? Δηλαδή ότι έχει άλλη βαρύτητα μια τέτοια απόφαση, εάν συμμετέχει, αν συμμετέχουν άλλοι 50, 80, 100 βουλευτές. Προφανώς. Στην ψήφιση αυτών των μέτρων. Περισσότερο, επαναλαμβάνω, με βάση το γεγονός ότι αυτά τα μέτρα θα εμφανιστούν από το 19 και έπειτα. Άρα θα έχει προκύψει, μια και έχει λήξει η θητεία της βουλευτικής περίοδου που διανύουμε, μια νέα κυβέρνηση. Και με 151, όπως είπατε. Η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται ότι θα είναι η ίδια. Άρα έχει διπλό λόγο να τοποθετηθεί απέναντι σε αυτά τα μέτρα, ειλικρινώς όμως. Και με 151 νόμος του κράτους θα είναι πάλι. Ακριβώς. Το θέμα όμως είναι αν υπάρχει ηθική νομιμοποίηση σε όλο αυτό το πράγμα. Πολιτική ηθική νομιμοποίηση. Με την έννοια ότι είναι τελείως διαφορετικό μια κυβέρνηση που κάποιοι λένε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει και. Η αντιπολίτευση εννοώ, κυρίως η αξιωματική αντιπολίτευση, σας κατηγορεί ότι υπάρχει αναντιστοιχία. Δηλαδή ότι είσαστε κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, αλλά στην κοινωνία ότι δεν έχετε την αποδοχή του κόσμου. Αυτό κάθεται και λέει. Λοιπόν, δεν θα ήταν τελείως διαφορετικό να συμμετείχαν σε αυτή την απόφαση και άλλα κόμματα και άλλοι βουλευτές? Βεβαίως, βεβαίως. Έχει λοιπόν την ηθική νομιμοποίηση μια απόφαση με 151. Λοιπόν, μέσα από τον συλλογισμό σας, από το ερώτημα και το συλλογισμό σας, ακριβώς αναδεικνύεται η ανάγκη να υπάρξει μια ειλικρινής τοποθέτηση εκ μέρους της αντιπολίτευσης. Θεωρείτε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση είναι με το ένα πόδι στη βάρκα και με το άλλο στη στεριά, δηλαδή? Όχι, και ή πατάει σε δύο βάρκες, τι γίνεται? Και με τα δύο πόδια, και φάνηκε όλους αυτούς, ναι, τους μήνες, είναι στη βάρκα του Σόιμπλε και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και είναι άκρος υποκριτικό αυτό που κάνει και θα έλεγα και εθνικά επιζήμιο στην κρίσιμη φάση της διαπραγμάτευσης, όπου κοιτάς να κερδίσεις πόντους υπέρ των συμφερόντων του ελληνικού λαού, να συντάσσεται με εκείνη την πλευρά. Γι' αυτό σας λέω ότι πρόκειται περί η άποψη όμως, μια χωρίς τελικά όρια ανεύθυνη και πολιτικά επικίνδυνη στάση. Η άποψη που λένε εσείς είσαστε κυβέρνηση, δικά σας και τα μέτρα. Προφανώς αυτό τελικά θα γίνει αν η αξιωματική αντιπολίτευση επιλέξει να πολιτεύεται όπως μέχρι τώρα. Απλώς όμως θα έχει εγγραφεί στη συνείδηση του κόσμου για ποια τελικά πολιτική πρόταση υπερασπίζεται. Αυτό δεν μπορεί να το κρύψει. Δεν μπορείς γενικά και όριστα να λες εκλογές, εκλογές. Αλλά στο διατάφτα, όταν πρόκειται να αποκρυπτογραφήσεις, να συγκεκριμενοποιήσεις το πρόγραμμά σου, να μην μιλάς επί της ουσίας. Διότι όσες φορές, επιτρέψτε μου λίγο, διότι όσες φορές του ξέφυγαν ορισμένα πράγματα του κυρίου Μητσοτάκη, μίλησε για απελευθέρωση ομαδικών απολύσεων, για απολύσεις στους δημόσιους υπαλλήλους. Τα έχει κάνει αυτά όταν υπήρξε υπουργός. Για περαιτέρω αύξηση των φόρων, όταν λέει για διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Είδατε το πρόγραμμα. Συνδικαλιστικό νόμο 50%. Και νέα διαπραγμάτευση όμως, Υπουργέ. Έχει πει νέα διαπραγμάτευση. Εκτιμά ότι αποκτώντας την εμπιστοσύνη
Γιατί αυτό με τρομάζει ακόμη περισσότερο. Αυτό με τρομάζει αν φανταστώ ότι ο κύριος Μητσοτάκης αναλαμβάνει διαπραγμάτευση είναι να μας σηκώνει άλλο πράγμα. Όχι, όχι, λέει άλλο πράγμα. Ότι εσείς με τον τρόπο που διαπραγματεύεστε έχετε χάσει την εμπιστοσύνη των θεσμών. Και αυτό είναι που κάνει τα μέτρα να γίνονται όλο και πιο σκληρά και να πηγαίνει πίσω η διαπραγμάτευση. Και λέει ότι η δική μου κυβέρνηση, ακριβώς επειδή παίρνω επάνω μου την ιδιοκτησία, αυτές τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες θα πρέπει να γίνουν, τις οποίες συνεκτιμώ και εγώ ότι θα βοηθήσουν τη χώρα μου, το παίρνω επάνω μου, το πιστεύω εγώ, έτσι η εμπιστοσύνη θα αποκατασταθεί και θα έχω δυνατότητα να διαπραγματευτώ με καλύτερους όρους. Αντίθετα με εσάς που λέει ότι εμμονές, ιδεολογικές. Προσέξτε. Επίσης, επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο, γιατί έχει μια σημασία. Και εν πάση περιπτώσει, τι είναι αυτό που σας κάνει εσάς, ποιο θεωρείτε, ας πούμε, ως πλήρη ανατροπή των σημερινών δεδομένων που μπορεί να οδηγήσει σε αδιέξοδο και μπορεί να οδηγήσει σε εκλογές. Θα σας πω. Ο συλλογισμός που κάνατε εξ ονόματος του κυρίου Μητσοτάκη θα είχε βάση εάν υποστήριζε ένα εναλλακτικό πρόγραμμα. Όταν όμως, ακριβώς όπως είπατε εσείς, αναλαμβάνει την ιδιοκτησία των μέτρων αυτών, τότε τι είδους διαπραγμάτευση να κάνει? Δεν υπάρχει κάποια διαφωνία με την προγραμματική αντίληψη που παρουσιάζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή ο κύριος Σόιμπλε. Να διαπραγματευτούν κάποιοι οι οποίοι είναι από την ίδια πλευρά του τραπεζιού. Διαπραγματεύονται συνήθως αυτοί όπου κάθεται ο ένας από τη μια μεριά και ο άλλος από την άλλη. Εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι αυτό που τελικά θα επιτευχθεί θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα μας βάζει σε μια άλλη εποχή ή θα είναι το τέλος της λιτότητας. Σε καμιά περίπτωση. Αυτό είναι εντελώς λάθος και δεν πρέπει να δημιουργούμε μια τέτοια ψεύτικη αντίληψη στον κόσμο. Σημασία έχει αν μέσα από αυτό το δύσκολο για άλλη μια φορά πρόγραμμα, το συμφωνημένο πρόγραμμα, υπάρχει κάποια ακτίδα φωτός. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Αυτό θέλουμε να διατηρήσουμε ζωντανό. Σύμφωνο. Υπάρχει στο εσωτερικό της κυβέρνησης ή και στον κομματικό μηχανισμό σας μια συζήτηση. Αν βρεθούμε σε αδιέξοδο, τι κάνουμε? Έχει αναπτυχθεί μια τέτοια συζήτηση? Ως μια εκδοχή, την οποία εσείς εκτιμάτε ότι μπορεί να ανατραπούν τα πάντα είναι. Δεν μπορείς ιδιαίτερα αυτές τις ώρες να κάνεις μια συζήτηση όπως θα την κάναμε αν ήμασταν αυτή τη στιγμή για καφέ. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι η υπεύθυνη στάση της κυβέρνησης είναι να επιχειρεί να κερδίσει πράγματα προς όφελος του ελληνικού λαού και όχι να κάνει δημόσια μια συζήτηση περιπτωσιολογική, όσο και σημαντική αν είναι αυτή. Άρα λοιπόν υπάρχει μια συγκεκριμένη τακτική, μια επιχειρηματολογία, υπάρχουν κάποια δεδομένα που τρέξαν όλο το προηγούμενο χρόνο, βάσει των οποίων εμείς ισχυριζόμαστε ότι η συμφωνία αυτή είχε όλες τις προϋποθέσεις να έχει κλείσει. Το γεγονός ότι δεν κλείνει έχει να κάνει με πολιτικές σκοπιμότητες που σχετίζονται με τον προεκλογικό κύκλο, τον εκλογικό κύκλο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ευρώπη και κυρίως η Γερμανία, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο ακόμη δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει με το ελληνικό πρόγραμμα και φημολογείται ότι τις τελικές του αποφάσεις θα τις πάρει εντός του Απριλίου, και όλα αυτά σκάνε στην πλάτη. Άρα λοιπόν το momentum είναι υπέρ της χώρας μας αυτή τη στιγμή. Εσείς λέτε ότι σε αυτή τη διάρκεια, σε αυτή την πορεία της διαπραγμάτευσης, έχουν γίνει και συμμαχίες, όπως κατά καιρούς έχετε πει, όχι μόνο εσείς προσωπικά, εννοώ και ως κυβέρνηση, και ότι κερδίζουμε συνεχώς συμμάχους. Θεωρείτε ότι είναι αρκετή αυτή η συμμαχή μας στο να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση της διεκδίκησης? Η διαπίστωση ότι έχουμε περισσότερες φωνές με το μέρος μας από ό,τι πριν από 1,5 χρόνο είναι πραγματική και αληθής. Δεν ξέρω αν φτάνουν τελικά για να τρέψουν μια ισορροπία. Αυτό δεν προκύπτει εύκολα και δεν θα το ξέρουμε πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση. Αλλά επαναλαμβάνω, το σκηνικό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι το ότι τις τελευταίες εβδομάδες να έχουν κάνει στην άκρη οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να είναι αυτό που θέτει τα ζητήματα στην διαπραγμάτευση. Αυτό δυσκολεύει τα ζητήματα. Προφανώς γίνεται για λόγους σκοπιμότητας, επειδή η ισχυρή της Ευρώπης σήμερα, Γερμανία, θέλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να παραμείνει και άρα του εκχωρεί
χώρο σε αυτή τη συζήτηση με την Ελλάδα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για δικούς του λόγους και μετά την άνοδο του νέου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει αποφασίσει τι ακριβώς θα κάνει και όλο αυτό δημιουργεί όλη αυτή την κολυσιεργία και όχι βέβαια οι ασάφειες ή η στάση της κυβέρνησης όπως πάλι κατά ανεύθυνο τρόπο ισχυρίζεται η εξωτερική αντιπολίτευση. Να πάμε λίγο στο ενεργειακό, επειδή έχετε και ιδιαίτερη αδυναμία στο θέμα. Δηλαδή, να καταλάβω κάτι. Η εκτίμησή σας ότι τα γυρίζουν οι δανειστές, ότι ενώ άλλα είχαμε συμφωνήσει, τώρα ζητάνε ακόμα περισσότερα. Μπορείτε να μας την περιγράψετε, τι ακριβώς λέει. Να σας το πω. Η γνώμη μου αυτή, την οποία μάλιστα την καταθέτω σήμερα σε ένα άρθρο στην Εφημερίδα των Συντακτών, βασίζεται ακριβώς στο κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης, όταν ήμουν Υπουργός Ενέργειας. Εκεί είχαμε συμφωνήσει για κάποια πράγματα. Η εκτίμηση της πρώτης αξιολόγησης που κάνουν οι θεσμοί είναι ότι έχουν επιτευχθεί σημαντικά βήματα στον τομέα της ενέργειας σε θετική κατεύθυνση και ως προς την απελευθέρωση της αγοράς και σε σχέση με αυτά τα οποία είχαμε και συμφωνήσει. Και γιατί το βάζουν από μηδενική βάση? Διότι δεν σέβονται, και αυτό επιβεβαιώνονται, δεν το κάνανε καμία τελικά στιγμή, δεν σέβονται ούτε το αρχικό πλαίσιο της συμφωνίας, ούτε τα όσα μέχρι τώρα έχουν συμφωνηθεί. Είναι δεν, είναι, δηλαδή, δεν είναι μόνο δικές μας. Δεν είναι πολιτικές επιλογές συγκεκριμένες. Συγγνώμη. Τι εννοείτε, τότε, τι νόημα είχε ναι, τον Αύγουστο του 2015 όταν υπογράφαμε μια συμφωνία? Όταν βάζεις την υπογραφή σου κάτω από ένα κείμενο, σημαίνει ότι και ο ένας και ο άλλος δεσμεύονται μέσα στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας. Αυτή η συμφωνία είχε ένα πλαίσιο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπήρχαν κάποια πεδία για διαπραγμάτευση. Υπήρχαν και τα ενεργειακά. Σας θυμίζω ότι στον ΑΔΜΙΕ, ενώ μας λέγανε στην αρχή ότι αν δεν καταφέρετε να εφαρμόσετε ένα εναλλακτικό σχέδιο, θα πάμε για την ιδιωτικοποίηση, το καταφέραμε. Και σώσαμε τα αντίκρια της Ελλάδος, διότι ξέρετε κάτι, το να μειώνεται το αφορολόγητο ή η σύνταξη είναι πολύ σημαντικό, αλλά μπορεί να πεις ότι σε 3-4 χρόνια θα μπορέσω να τα επαναφέρω. Το να χάσεις τα δίκτυα σημαίνει ότι τα χάσεις για μισό αιώνα. Και τα δίκτυα στην Ελλάδα είναι δημόσια. Και αυτό είναι μια πολιτική επιτυχία που την πιστώνεται αυτή η κυβέρνηση. Τη ζητάνε λοιπόν, όμως δεν τώρα να αλλάξει όμως. Τώρα ζητούν να αλλάξει. Όχι αυτό. Δηλαδή Μισό λεπτό. Όχι τα δίκτυα. Τα δίκτυα κερδιθήκανε. Αυτοί που ζητάνε να αλλάξει είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι η Νέα Δημοκρατία. Και προσέξτε, όταν μιλάμε για τα δίκτυα και δεν υπάρχει ανταγωνιστική αγορά. Τα έχει ένας. Είναι μονοπωλιακή η συγκρότηση της αγοράς. Και έρχεται η Νέα Δημοκρατία και λέει, παρόλο ότι κατορθώσατε και έγινε αποδεκτό από τους δανειστές αυτό το σχέδιο που διαφυλάσσει αυτή την στρατηγικού χαρακτήρα υποδομή της χώρας, λέει πουλήστε τα αυτή τη στιγμή. Ξεπουλήστε τα. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτοί λοιπόν θέλουν να κάνουν διαπραγμάτευση σημερινής κυβέρνησης. Σήμερα δεν το ζητούν. Δεν ζητούν να περάσει, να περάσει το 51%. Όχι. Είναι βέβαιο αυτό. Καλά, βέβαιο, θέλω να πω, ναι. Για την ώρα. Εν πάση περιπτώσει, δεν τίθεται στο τραπέζι τη δεύτερη αξιολόγηση. Πάντως βάζουν καινούργια στοιχεία, λέτε τώρα. Αυτό που ζητούν είναι να πουληθούν υποδομές που φτάνουν μέχρι το 40% των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας και της λιγνητικής παραγωγής από την ΔΕΗ. Αυτό ζητάνε αυτή τη στιγμή, πράγμα το οποίο ήταν έξω από την συμφωνία. Αυτό δηλαδή προέκυψε από την πρώτη αξιολόγηση μέχρι τώρα. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν υπάρχει από μεριάς τους μια σεμβασμό της δικιάς τους υπογραφής. Γιατί γίνεται αυτό? Είναι φανερό γιατί γίνεται, γιατί θέλουν να εξυπηρετήσουν κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα, ευρωπαϊκά ή ελληνικά. Πρόκειται για μια επίθεση κατά τη συζητάει η κυβέρνηση στη αυτό. Δημόσια περιουσία. Έχει μπει σε αυτή τη συζήτηση η κυβέρνηση, σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Δεν είναι ένα πισωγύρισμα, αν επάνω στο τραπέζι το βάλαν αυτοί για τους δικούς τους λόγους που περιγράφετε. Είναι ένα πισωγύρισμα, και γι' αυτό σας λέω αυτή τη στιγμή. Ναι, υπάρχει όμως και κόσμος, Υπουργέ, που κάθεται και λένε λοιπόν με αυτούς τους αναξιόπιστους. Όταν το περιβάλλον και το πλαίσιο είναι πολύ συγκεκριμένο. Και οι κανόνες που μπαίνουν από την μεριά του ισχυρού. Ποιος ο λόγος και γιατί καθόμαστε? Πάω στην άλλη άκρη τώρα. Πάω στην άλλη άκρη. Η μία άκρη είναι αυτή που περιγράψατε εσείς με κάποιους καλοθελητές. Υπάρχει όμως και μια άλλη άποψη στην κοινωνία μέσα που λέει ότι και για ποιο λόγο λοιπόν καθόμαστε σε αυτό το πλαίσιο. Με σημαδεμένη τράπουλα. Το ερώτημα αυτό είναι διαρκές. Διαρκές από τον Ιανουάριο του 2015 και η απάντηση που δώσαμε στην κορύφωση της κρίσης το καλοκαίρι του 2015 ήταν ότι ήταν προτιμότερος ένας υπόδεινος συμβιβασμός με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της αβεβαιότητας που ζούμε αυτή τη στιγμή παρά μια τυφλή σύγκρουση που θα οδηγούσε κατά την εκτίμησή μας σε μια ακόμη χειρότερη κατάσταση στη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Ναι, αλλά άμα έχετε αυτή την αρχή, πώς διαπραγματεύεστε? Θέλω να πω, και χθες ο Πρωθυπουργός, σε σχέση με την διακήρυξη, ας πούμε την ευρωπαϊκή, είπε. Μα η διαπραγμάτευση που γίνεται, δεν γίνεται
με όρους ισότιμους. Ακριβώς. Με την πλάτη στο δίκτυο. Να καταλήξω. Άρα λοιπόν, εάν λες, και ο άλλος το ξέρει, ότι εγώ ό,τι και να γίνει, εδώ θα είμαι. Τι διαπραγματεύεσαι. Εδώ θα είμαι ως προς τι. Εννοείται ως προς την συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως. Υπάρχει τέτοιο δίλημα, ότι μπορεί και να μην είμαστε. Όχι, βέβαια, δεν πρέπει να υπάρχει. Άρα λοιπόν δεν είναι, δεδομένα τα χαρτιά πάνω στο τραπέζι. Δεν είναι δεδομένα, διότι βλέπετε ότι και μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μια θετική κινητικότητα σε διάφορες χώρες. Θα προχωρούμε ενωμένοι με διαφορετικούς ρυθμούς και ένταση όπου χρειάζεται. Άρα η δικιά μας στρατηγική ανάγνωση των πραγμάτων είναι ότι οποιασδήποτε θετικές αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτές που θα μας επιτρέψουν να έχουμε πια εμείς και μια καλύτερη συμφωνία με τους εταίρους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να περιμένουμε όμως, Υπουργέ. Δηλαδή, αυτός είναι ο σχεδιασμός σήμερα. Λέτε ότι μπορεί να αλλάξει στο μέλλον. Καλά, είδα και τα αποτελέσματα στις γερμανικές εκλογές στο πρώτο κρατήριο. Δεν σημαίνει και τίποτα, αλλά είναι ένα δείγμα. Τα πράγματα έχουν μια δυναμική, προφανώς. Άρα, τι παίζεται, καθυστέρηση. Δεν είναι θέμα καθυστέρησης. Όταν το συγκεκριμένο τοπίο δεν με βολεύει. Και δεν έχει κανένας αμφιβολία ότι δεν με βολεύει. Μήπως δηλαδή υπάρχει πρόταση αξιόπιστη που να μπορεί να εγγυηθεί μια καλύτερη πορεία για τον ελληνικό λαό εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό γεωστρατηγικά για την χώρα μας. Πέρα από τα οικονομικά ζητήματα. Καλά, θα απαντήσουν οι υποστηρικτές του. Αλλά, ναι, αλλά με ενδιαφέρει ότι είναι πολύ αδύναμη αυτή η πρόταση. Άρα λοιπόν, και εσείς συμφωνείτε. Και αρκετά επικίνδυνη. Το χαρτί του να βγω δεν το έχω. Άρα μένω εκεί πέρα και περιμένω άλλους συσχετισμούς. Άρα εμείς λέμε μια προσπάθεια συμμαχιών, διαρκούς οικοδόμησης συμμαχιών εντός της ΕΕ. Μην φύγετε αν δεν μας πείτε για το πολύ νομοσχέδιο που έρχεται. Για τους ΣΟΤΑ. Να δούμε, ας πούμε, τι καινούργιο φέρνει, τι πάτε να λύσετε με αυτό. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν είναι το νομοσχέδιο το οποίο θα φέρει την αναμόρφωση, τη μεταρρύθμιση στον Καλλικράτη. Ναι, λύνει πρακτικά ζητήματα. Είναι ένα πολυνομοσχέδιο το οποίο η επεξεργασία είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία, από τον κύριο Κουρουπλή. Αυτό το πολυνομοσχέδιο έχει πάρα πολλά άρθρα, ένας μεγάλος αριθμός και λύνει μια σειρά ζητήματα που αφορούν είτε το προσωπικό των εργαζομένων στους ΟΤΑ, είτε ζητήματα λειτουργίας των ίδιων των ΟΤΑ, ναι. Και από την άλλη εισαγάγει και κάποιες ρυθμίσεις που ξεμπλοκάρουν ζητήματα που έχουν ανακύψει. Να δούμε για τους εργαζόμενους, Υπουργέ. Να σας πω πρώτα απ' όλα. Έτσι. Αυτό το οποίο προσπαθούμε είναι να απαντήσουμε στο θέμα των ατομικών μέσων προστασίας. Εδώ κοιτάξτε να δείτε μια παράλογη εικόνα που επικρατεί. Υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι δικαιούνται, που δουλεύουν στην καθαριότητα, που δικαιούνται ατομικά μέσα προστασίας που είναι μόνιμοι, ενώ οι συμβασιούχοι που κάνουν την ίδια ακριβώς δουλειά δεν τους δικαιούνται. Πώς το βρίσκετε εσείς αυτό? Είναι παράλογο. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, δεν είναι ο χαρακτήρας δηλαδή της εργασιακής σχέσης που καθορίζει τι δικαιούσε, τι δεν δικαιούσε. Δεύτερο ζήτημα. Τα μέλη των δημοτικών συμβουλίων εδώ και πάρα πολλά χρόνια στερούνται μιας στοιχειώδους μικρής αποζημίωσης για την συμμετοχή τους σε αυτά. Εμείς θέλουμε να την επαναφέρουμε. Δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, μας το ζητούν οι ίδιοι οι Δήμοι, είναι από τους ήδη υφιστάμενους προϋπολογισμούς των Δήμων. Θα σας πω τι σημαίνει πρακτικά όμως αυτό που δεν υπάρχει τώρα. Ένας καλλικρατικός Δήμος, που έχει προκύψει από ένωση δηλαδή άλλων Δήμων στην επαρχία, για να συνεδριάσει στην πρωτεύουσα του Δήμου, είναι αναγκασμένο τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να πληρώσουν διόδια, να πάρουν το αυτοκίνητό τους και να πιούν ένα καφέ, τουλάχιστον μέχρι να ξαναγυρίσουν μετά την πολύωρη συνεδρίαση. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτές τις μέρες δεν μπορούν να έχουν ούτε τη στοιχειώδη αποζημίωση των 30-40 ευρώ, μεικτά είναι αυτά, σε κάθε συνεδρίαση, για να μπορούν να στηρίζουν την συμμετοχή τους. Τι παρατηρείται από τις τρεις συνεδριάσεις που έχει δικαίωμα να μην πηγαίνεις, να πηγαίνουν ας πούμε στις δύο και να πηγαίνουν στην τρίτη και να μην εκπέσουν το δικαίωμα. Θα αυξήσει όμως το κόστος. Σας είπα όχι. Όχι. Όχι βέβαια. Κατηγορηματικά. Όχι. Δεν έχει να κάνει λέει, τίποτα με το. Γιατί υπήρξαν πάρα πολλές τέτοιες φωνές ότι να η ιδεολειψία πάλι του ΣΥΡΙΖΑ που θέλει τους. Όχι, καταργούμε έτσι την έννοια τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή η δημοκρατία έχει αυτό το στοιχειώδες κόστος. Τι να κάνουμε δηλαδή? Συμβασιούχοι... Ή να σας το πω κι αλλιώς. Ένας άνεργος έχει δικαίωμα να εκλεγεί σε ένα δημοτικό συμβούλιο. Θα ζητήσουμε από τον άνεργο να πάρει το λεωφορείο και να βάλει από την τσέπη. Ναι, είναι κατανοητό. Είναι κατανοητό. Με τους συμβασιούχους τι γίνεται? Πώς θα λυθεί το θέμα? Πώς θα πληρωθούν? Λέτε ότι πρέπει να πληρωθούν. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Δεν μπορεί να πει κανένα για τα δεδουλευμένα του. Η μεγάλη πλειοψηφία των επιτρόπων
έχει εγκρίνει τις πληρωμές των συμβασιούχων που έχει παραταθεί η σύμβασή τους μέχρι τέλος του χρόνου. Υπάρχουν δήμαρχοι που αρνούνται, δεν είναι έτσι? Όχι δήμαρχοι. Τι? Αφήστε τους δημάρχους. Ναι. Μιλάμε τώρα για τους επιτρόπους οι οποίοι εγκρίνουν ή δεν εγκρίνουν τα εντάλματα πληρωμής. Ναι. Άρα εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς το ελεκτικό συνέδριο έχει μία αλφα γνώμη στη μία περίπτωση και σε μία ακριβώς ίδια κατάσταση εκφράζεται διαφορετικά. Άρα λοιπόν είναι απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου. Είναι μία διαφορετική στάση των ανθρώπων του ελεκτικού συνεδρίου, των επιτρόπων του ελεκτικού συνεδρίου, ναι, όπου πρέπει πλέον σε ένα ανώτερο επίπεδο, στα λεγόμενα κλιμάκια, να καθίσουν κάτω και να έχουν μία ενιαία στάση. Θεωρώ ότι θα λυθεί αυτό το θέμα. Οι δήμαρχοι που δεν ανανεώνουν τις συμβάσεις, αυτό, αυτό που λέγανε. Κακώς το κάνουν. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία. Υπάρχουν δύο τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις. Υπάρχουν εγκύκλοι οι οποίοι αποσαφηνίζουν ακριβώς το περιεχόμενο των νομοθετικών ρυθμίσεων που έχουν υπάρξει από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να το κάνουν αυτό. Να μην παρατείνουν τις συμβάσεις. Λοιπόν, Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Να πάμε μέχρι την.